Αχ, ah, ναι. Ε, είχαμε συζητήσει κάποια έτσι άλλα πράγματα. Δεν έγιναν όπως περίμενα, όπως ήθελα. Uh -huh. ε, και πήρε την απόφαση απλά να αποχωρήσει με κουμπί. Δεν έχω τσακωθεί ούτε με τον Λιάγκα, ούτε με τη Φέη. Δηλαδή την, με τη Φέη μιλάμε συνέχεια και μέσω social και την παίρνω και τηλέφωνο. Εντάξει, με τον Λιάγκα δεν έχουμε κάποια επαφή. Μου έκανε και ένα unfollow στο Instagram. το έκανα και εγώ unfollow βέβαια. Είμαι κι εγώ μεγάλο έτσι, ναι. Ποιο έκανε πρώτο το unfollow, Ο Λιάγκα εννοείται. Γιώργο. Γιώργο. Πες τα, Δηλαδή, αν είναι Γιώργο, δυνατό. θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Πάκ κάνουμε, μα είναι δυνατόν. Θα τον πάρει τηλέφωνο ή θα το λες τον πάρω. Έτσι. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Mm -hmm. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, τώρα που βλέπει αυτή τη στιγμή το After Dark, θέλω Γιώργο μου να κάνει follow back. Τον συνονόματό σου, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό να τώρα. Να κάνει follow για να τον κάνω εγώ follow back μάλλον. <laughs> Όχι, όχι, ναι, σωστά. Θα κάνει follow και εσύ θα τον κάνει follow back. Στα συγγνώμη. Follow back ενώ επειδή σε έκαναν follow πριν. Ε, καλά, ναι, εντάξει, αυτό με τον follow περίεργο. Αλλά ε, προφανώ είχατε συμφωνήσει κάτι που έχει να κάνει με την παρουσία σου στην εκπομπή. Χωρί να γνωρίζω, στο ναι, λέω. Ναι. Okay. Θα ήμουν στο πάνελ σχολιαστικό, στο lifestyle ε, και δεν μου δόθηκε ο χρόνο που ήθελα. Ε, αρνήθηκα άλλε προτάσει για την ΦΕΙ. Εννοείται γιατί είχα και άλλε προτάσει. Ε, και τώρα είμαι συζητήσει για κάτι άλλο. Γιώργο, θα σε δούμε κάπου αλλού, δηλαδή τηλεοπτικά. Έχουν γίνει κάποιε προτάσει. Λίγο λοιπόν, να τι μελετήσω, να δω τι και αν θα είναι αυτό που θα με γεμίσει κιόλα και θα μπορώ να αποδώσω έτσι όπω θέλω εγώ. Ε, και αν ναι, ναι, θα, το, θα είμαι κάπου, κάπου θα με δει. Οκ. Okay. Ε, στο εύχομαι καλά, δεν το συζητώ. Okay. Λοιπόν, α, είσαι ειλικρινή γενικά σαν άτομο. Εγώ Γε... νομίζω ότι είσαι. Γενικά είμαι πολύ ειλικρινή, αυτό είναι το κακό. Δεν κακό, εγώ θέλω ότι είναι καλό. Ναι, μερικέ φορέ η αλήθεια πονάει όμω. Λοιπόν, α, για να ξεκινήσουμε τι ερωτήσει μα, παρακαλώ πολύ. Είσαι έτοιμο. Εγώ είμαι πανέτοιμο. Εσύ είσαι, εγώ. είσαι. Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Λοιπόν, και εγώ. φύγαμε. Αχ, αυτό το κάνουμε πάντα για να ψαρώνουμε του καλεσμένου. <laughs> ναι, αλλά μου αρέσει ξέρεις. αυτό το κόκκινο. Είναι έτσι α, ωραία. Ωραία, ωραία συνέχεια παιδιά στο Γιώργο. Όχι, εντάξει, να είμαι και λίγο κελουδάκι, δηλαδή. <laughs> <laughs> είμαι και στα μαύρα τιμένο. λοιπόν, θα έκανε ένα μήνα lockdown με το σάκι κατσούλη ή με τον Ηλία Μπόγκδανο. Ποπό, μου έχει βάλει πολύ δύσκολη ερώτηση. <laughs> ε, κοίτα, ε, πραγματικά. Αυτό που είναι δύσκολο. Το... Θα μου πει ένα μήνα του βλέπει σαν Γιατί λογοδάσου δεν βγαίνει έξω. Το φαντάζεσαι. Σούπερ μάρκετ μόνο, να παίρνετε τρόφιμα. <laughs> δεν ξέρω, μάλλον με τον σάκι κατσούλη. <laughs> τι, τι το τι? περίμενα, με το σάκι κατσούλη. Πραγματικά δεν περίμενε, το σάκι. Όχι, ε, γιατί όταν τελείωσε το παιχνίδι, τόσε φορέ έτσι που έχουμε βρεθεί με το σάκι. Ε, μου είχε συμπεριφερθεί πάρα μα πάρα πολύ καλά, άρα θα επέλεγα το σάκι Κατσούλη, πραγματικά δηλαδή, δαγκωτό. Ε, ενώ, στο, ενώ, στο ενώ, στο, παιχνίδι, δεν δίνε, είχατε καλή. Όχι, δεν είχαμε καλή σχέση, εντάξει ήταν και οι συνθήκες, είμαστε σε διαφορετική ομάδα, ήταν και έτσι ο ανταγωνισμό που ε, όσο να είναι μερικές φορές ή σαφώς, τα πονάει. Σαφώς, σαφώς λογικό είναι, άρα ναι, με το σάκι. <laughs> ναι, 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 Οκ, ναι, ναι. okay, Τα αγγελουδάκια. Επόμενη ερώτηση. Yeah. Θέλω να μου χαρακτηρίσεις την εμπειρία σου στο Survivor mm. με ένα στίχο τραγουδιού. Να μ' αγαπάς όπου και να'σαι, Σάκης Ρουβάς. Πολύ ωραίο. Λείπα mm. και προχθές στο ραδιόφωνο και είμαστε πάρα πολύ Αγαπώ, Σάκη. Θέλω να μου πεις το ψέμα που λες πιο συχνά. Mm, το ψέμα που λέω πιο συχνά... Έχει να κάνει με το κινητό, γιατί εντάξει, μου στέλνουν ε, τηλέφωνα δεξιά-αριστερά ε, ότι δεν έχω δει τι κλήσει. Και αυτό είναι ψέμα, τι έχω δει. Απλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να σηκώσω, να απαντήσω. ίσως είμαι busy και αυτό είναι ένα ψεματάκι που το λέω συχνά. Ε, τότε γιατί δεν καλύτερα, Γιατί είναι πιο πιστευτό να πει ότι ήμουν πολύ απασχολημένο. Ε, το, 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 το λέω, λέω αλλά μερικέ φορέ δεν, με, δεν, δεν, με πιστεύουν. <laughs> <laughs> τι να okay, κάνω, okay, Ποιο είναι το πιο ακραίο μέρο που έχει κάνει σεξ. Αχ, καλά, έχω κάνει σε πολλά μέρη. Το πιο ακραίο είναι στη θάλασσα. Ακραίο είναι η θάλασσα. Ε, εντάξει, με κόσμο. Δεκτό. <laughs> Θέλω να πει κάτι που έχει πάρει μαζί σου από τον Άγιο Δομήνικο που δεν το, δεν το ξέρει κανεί μέχρι τώρα. Α, κάτι που έχω πάρει. Έχω πάρει μια χατζάρα. Χατζάρα. Που κόβαμε τι Α, για εμφύμιο. Τα... Του Μπαλτάδε. Τους ε, Του ναι, 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 Το Μασέτη το λέγαμε αυτό. Το Μασέτη, μπράβο, ναι, θυμάμαι. Ε, τι άλλο. Κάτι κουτάλια, κάτι πυρούνια. Δεν μπορούσα να πω. πέρασε όμω από, από τι αποσκευέ. Μπορεί να βάλει τι αποσκευέ και πράγμα. Κανονικά όχι, αλλά την έβαλα έτσι λίγο κρυφά στη ζούλα. <laughs> <laughs>. Λίγο στη ζούλα από τα μηχανήματα, τέλο πάντων, okay. <laughs> <laughs> οκ. Λοιπόν. Αλλά την πέρασα. Αυτό την είναι χάρη ωραίο, χάρη. αυτό είναι πολύ ωραίο μυστικό. Σου mm. λείπει okay. okay. το survivor όχι. <χει> Ε, ναι, δεν θεωρώ ότι μου λείπει, γιατί είχα συνηθίσει αλλιώ. Δεν είχα συνηθίσει να κοιμάμαι στα σανίδια και να μην έχω να τρώω και να έχω να να διαχειριστώ την ήττα, θα έλεγα. Δεν μου αρέσει τη ζωή μου να χάνω. Ε, όταν χάναμε σε έπαθλο και ήταν φαγητού ή κάποιο ταξίδι, με συναχωρούσε πάρα μα πάρα Γιατί μα. Γιατί ρε, πάρα, Το θυμάμαι αυτό. Σε έπαιρνα από κάτω. Πολύ όμω. Μα δεν λένε ότι ο σωστό παίκτη. Πρέπει ε, να ξέρει πρέπει... Και να χάνει. Βέβαια να τα χειρίστε... Εντάξει. Έχανα μία, έχανα δύο, έχανα τρει. Εντάξει. Πόσο άλλο δηλαδή. Πόσο να αντέξει αυτό κορμί. Εντάξει. Δεκτό, Μετά είχαμε και τι ωραίε με τη βρωμιά. Ε, τα ήξερε όμω αυτά που πήγαινε. Ναι, δεν είχα παρακολουθήσει ποτέ survivor. Δηλαδή, τι γινότανε. μου είχε γίνει μια πρόταση. Όχι, για αλήθεια λέω, δεν είχα παρακολουθήσει survivor. Λίγο δεν είχα παρακολουθήσει. Εγώ βλέπα ένα σπίτι και τελικά ήταν το Big Brother. Όχι. Και νόμιζα ότι θα πάω σε ένα καναπέ και Α, βρέθηκα σε μια ζούγκλα. Αλήθεια δεν είχα παρακολουθήσει survivor. Ε, μου είχε γίνει πρόταση, δύο μέρε πριν πετάξει το αεροπλάνο, πήγα να συζητήσουμε, με ψήσανε και μπήκα στο αεροπλάνο. Αυτό ήταν. Έτσι έγινε. Ναι, αν ήξερα ότι θα... ήταν τόσο δύσκολε συνθήκε πραγματικά να. Επειδή μου βάλατε και κεραυνό, δεν θα είχα πάει. Πλάκα μου κάνει. Ναι, 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 ναι. Περίμενα σε ζούλα ότι κάτι θα μαζί δίνουν. Του λέω: Θα σα κάνω ότι πεινάω, ότι πέφτω κάτω στο πάτωμα. Ναι, αν έπεφτε στο πάτωμα θα σε πηγαίνα ένα νοσοκομείο και θα σου ταίζανε σίγουρα. Πινάγαμε πεινάγαμε πραγματικά εκεί. Το συνέστημα που άλλον το βλέπει από τον καναπέ σου με ένα κομμάτι πίτσα και άλλο να είσαι. Σε να είπε κανεί ότι έχουμε πει ποτέ ότι τι ωραία που περνούσατε. Όχι, φαινόταν Καλά, ότι είχε δυσκολία. Όχι, νομίζουν ότι μα δίνανε να φάμε. Δεν υπήρχε αυτό. Καλά, έχουν ακουστεί πάντω διάφορε ιστορίε, αλλά είναι ανεβεβαίωτε όλε. Ότι έχω βρει μόνο στο δικό σου. Έχω βρει κάτω και το έχω φάει. Πατημένο με μερμήγκια Και το είχα μοιράσει με τον κόρο. Και ένιωθα τα μερμικά και έτσι να αργαλάνε τον ουρανίσκο. Δεν ήταν σαν λατοπίπερο στο. Μια χαρά, πρωτενη ήταν έξτρα. Μια χαρά, όχι πραγματικά. Έφαγε από κάτω με μυρμήγκια, αλήθεια. Κανονικά κανονικά. Έχω άνοιξει και μια σακούλα με σκουπίδια που είχαμε βρει τυχαία στη μετάβαση από την παραλία για να πάμε στα αθλήματα. Τα έχω κάνει όλα. Ένιωθα πραγματικά ρακοσυλέκτης. Κανονικά έπρεπε να μου δώσετε ναι, γιατί ναι, είπα ναι, ναι, την ναι, 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 αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. 100%. Δύο Μα, πήρες. Διπλό κιόλας. Έτσι. Μπράβο. Άκου τώρα αυτή την ωραία ιστορία που είναι και λίγο έτσι, μοιάζει, είναι λίγο similar με το Survivor. Όχι ζούγκλα όμως, ναυάγιο. Mm, λοιπόν, ναυά. ξυπνάς μέσα σε μία βάρκα, mm. μετά από ένα ναυάγιο. Είσαι mm. μέσα στη βάρκα, είσαι safe, είσαι ασφαλής. Mm. Κάνεις μία έτσι και βλέπεις την Ιωάννα Μαλέσκου. Λες Ιωάννα τι κάνεις, πας να, να δώσεις το χέρι να την, να την τραβήξεις. Να. Ξαφνικά ακούς μία φωνή, Γιώργο, Γιώργο, βλέπεις την καινούριου. Πας, και προ την Κατερίνα, μετά πριν προλάβει η Κατερίνα να έρθει κοντά, έχει και τα μαλλιά και όλα αυτά και ναι, πλέουνε ναι, μαζί. Ναι, 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 ναι. Και δυσκολεύεται. Κάνει μια έτσι, Γιώργο! Γιώργο! Και βλέπει τη φέση κορδά. Έλα θέλω, τώρα. θέλω να μου πει σε ποια από τι τρει δίνει το χέρι να ανέβει πάνω στην βάρκα. Αχ, δεν μπορώ να τι μαζέψω όλε. Ε. Θα πάτε στον πάτο όλοι μαζί. Ναι. Τι να πω. Φέση κορδά θα πω. Είδε. Είδε! Τι καλοπαιδί με παιδιά, στον παράδεισο θα πάω. Αν ίχινετε... όμω έχει κάνει και η Φέη Unfollow, δεν πιστεύω θα την καταλαγέ. Ναι, ε, εντάξει, η Φέη δεν θα κάνει ποτέ Unfollow. <laughs> okay, Ωκ, είδα τη Φεούλα, μια χαρά. Με εντυπωσίασε που επέλεξε τη Φεούλα. Είδε okay. τι καλοπαιδί είμαι. Είσαι, είσαι. είσαι, είσαι Όχι, είσαι. να λε ψυχούλα. Ψυχούλα, ψυχούλα, ψυχούλα. Δεκτό. Πάμε στην επόμενη. Ένα από τα παρακάτω μπορεί να κάνει μόνο. Αποσμητικό ή να πλένει τα δόντια. Να πούμε τα δόντια. Τα γιατί, δόντια, ε? Γιατί πραγματικά έχω κάνει μπότοξ αμασχάλε και δεν μυρίζουν ποτέ. Τι έχει κάνει, Έχω, βάλει, έχω κάνει μπότοξ. Όταν είχα πάει στο survivor, πριν πάω στο survivor εκεί, είχα συνδεθεί με έναν φίλο μου. Του λέω θα μου κάνει μπότοξ αμασχάλε για να δεν μην μυρίζει. Δεν θέλω υλικό, να φανώ φάνω... άσχετο, αλλά γίνεται μπότοξ αμασχάλε. Εδώ και χρόνια, δεν το ξέρει αυτό. Όχι, oh, δηλαδή. γιατί αυτό σου προκαλεί μετά δεν, δεν υδρώνει. Ναι, 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 ναι. Δεν υδρώνει, δεν μυρίζει, δεν κάνει τίποτα. Αφού στο survival ήμουν ο πιο. Στεγνό. Όχι στεγνό, θα έλεγα, αλλά ο πιο περιποιημένο. Ε, στεγνός στεγνό απ από δηλαδή. υδρότα εννοώ στεγνό. Ναι. ναι, γενικά δεν έχει την αυτή. Ε, για να ξέρει για τα Botox μα χάλε, φαντάζομαι ότι έχει παρεδώσει και με άλλε επεμβάσει ή όχι. Εντάξει τώρα. Μωρέ. Φίλοι μου είναι η οχι ενταξει τωρα Μου φιλε Μου λένε, έλα Γιώργο, λίγο να Εντάξει, τίποτα, λίγο το ξάκι έχω κάνει μόνο. Ε, το πόντο ε, παιδιά δεν θεωρείται επέμβαση. Ε, εντάξει, θεωρείται. όχι, κάτι άλλο δεν έχω κάνει. Όλα αυτά το είναι. Το πόντο δεν είναι νηστέρι, Δεν είναι. Ναι, όχι νηστέρι, όχι. Έχω κάνει διάφραγμα στη μύτη, αλλά δεν είχα πειράξει εσύ, εξωτερικά, μόνο εσωτερικά. Και ε, το διάφραγμα επίση είναι κάτι το σε εισαγωγικά υποχρεωτικό για, την, για να, ναι, 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 να αναπνέψω. Δεν για να Ιατρικό είναι, δεν είναι. Άρα δεν έχει κάνει κάτι. Μου, μόνο... Έχει καλά γονίδια η μάνα μου και ο πατέρα μου. Τι τι, Τι, Έχουν καλά γονίδια η μάνα μου και ο πατέρα μου. Είχαν πολύ κέφι εκείνη τη μέρα και βγάλουν έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Αν είσαι ειλικρινέ, θα το μα είπε τώρα για τον πόδεξ που έκανε στι μασχάλε Παναγία μου. Θεό. Οκ, δεκτό. Εγώ μόνο αγγελουδάκι. Δηλαδή... Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται. Είσαι γυναίκα για ένα 24ωρο. Θέλω να μου πει με ποιον κάνει σχέση. Ένα ναι, Πιο πολύ αρπαχτή είναι τέλο πάντων. Ναι. ναι, γιατί τι να κάνει στι 24 ώρε. Σωστό. Δηλαδή λίγο δύσκολο. Ναι, αλλά ναι. με ποιον να κάνω σχέση, δηλαδή. Εγώ θα σου πω. Με ποιον θα έκανα σχέση. Mm, θα πω αργυρό. Το Κωνσταντίνο αργυρό. Οκ. Okay. Ωραίο παιδί είναι. Ε, εννοείται, εννοείται. εννοείται. Ναι, ωραίο τραγουδιστή. Ωραίο παιδί. Ναι. Γεωργό, έχει κάνει ρολπλέι... Δηλαδή στο σεξ να υποδεχτείς ναι. κάποιο πρόσωπο. Ε, ναι, το έχω κάνει. Γενικά μ' αρέσει να παίζω και να μην είναι έτσι βαρετή έτσι μια σχέση. Αλλά το πίπερο, πολύ ωραία. Αλλά το πίπερο, πολύ ωραία, ωραία. Δεκτό. Ναι, Δεν ωραίο. Πολύ, πολύ. Αχ, τελικά είμαι πολύ ειλικρινής. Είσαι. Πω, Πάρα πω. πολύ. Το περίμενε ή όχι. Το περίμενα, λόγω Survivor το περίμενα Α. ότι θα ήσουν τελείως. Ε, Δεν δε θα σε καθόλου και μπράβο. Γιώργο, το μέγεθο μετράει. Πόσοι άντρε είναι κομπλεξικοί για το μέγεθό σου, συγγνώμη. Άρα μετράει. Άμα για... είσαι το... πρικισμένο, δεν έχει κανένα θέμα. <laughs> Έτσι δεν πάει, ρε παιδιά, <laughs> συγγνώμη, <laughs> δεν κατάλαβα. <laughs> Έτσι πάει, αλλά φαντάζομαι ότι θέλει και μια δεξιοτεχνία, ρε παιδιά. Πέστε μία. τα, ρε παιδιά, γιατί. Εντάξει, Εντάξει. καλά, οκ. Okay. Και έγινε, παιδιά, χειροκροτάτε όλοι, τι πάτε από χειροκροτάτε. Εδώ Άμα, όλη... καλά, είσαι. After dark, βλέπεις. η εκπομπή, για τώρα το κατάλαβα. Εντάξει. Όχι, το βλέπεις ρε παιδί μου. Και οι γκόμινες το θέλουν αυτό δηλαδή. Τώρα είναι μούφ αυτό ότι και καλά πώς το δουλεύεις. Ναι. Κατάλαβα. Το πιάσα. Okay. Ε, εντάξει. Τώρα παιδιά λογικό δεν είναι αυτό. Ναι. <laughs> Πάντω όλοι οι φίλες μου το ψάχνουν μεγάλο. <laughs> Συγγνώμη δηλαδή. <laughs> <laughs> δεν κατάλαβα πω πω, τελικά δεν είμαι για εδώ. Πολλέ αλήθειε λέω. <laughs> Διπλό <laughs> αλληλούια, επειδή είναι τον πρικισμένο. Ήταν τον πρικισμένο αλληλούια. Πάντω άρεσε σε όλου. Ναι, yeah. ναι, 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 ισχύει. ισχύει. το πιο κατάλληλο μήνυμα που έχει λάβει στο κινητό ή ε, σε social. σε social. συνέχεια δηλαδή. Είναι εκεί που κοιτάζει τα μηνύματα, σου έχουν στείλει ένα βίντεο, πάνω το ανοίξει και βλέπει. Κοίταξε, όταν ανοίγει, περιμένε βίντεο ναι. από, εντάξει, να από μου πρόσωπα να... που δεν ξέρει. Ναι, αλλά μπορεί να θέλουν να μου βάλουν μια στιγμή από το survivor. Μπορεί να θέλουν να βάλουν μια στιγμή από το πρωινό που ήταν τέσσερι μέρε μόνο. Εντάξει, Εγώ δεν που ανοίγει, δεν βλέπει τελικά ποτέ πρόσωπο. Όχι. Δεν βλέπω πρόσωπο. <laughs> Τα έχω δει όλα εκτό από πρόσωπο. <laughs> Άστα. Και το μεταξύ έχει τύχει να είμαι και σε εστιατόριο καφέ και να πάω να πατήσω και να βγαίνει. Mm. Τι. Ε, να βγαίνει, ρε παιδί μου. Πλούσια τα ελέγη. Να... να το πετιέτε. Πλούσια λοιπόν, τα ελέγη. Δεκτό, δεκτό, δεκτό. Κατά πάντα. Δεκτό. Πω πω, θα βγω πολύ, κιλουδάκι. Ενώ ε, φαίνομαι, νομίζω ότι εγώ... είσαι για πάντα. Παρ... Τώρα αυτό παιδιά... δεν μ' αρέσει, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι, ναι, ότι έλα. είσαι. Πα τρένο πάνθεο, εσύ. Πα αγιοτήτα. Το, το ανώτατο επίπεδο αγιοτήτα. Αχ, τι να κάνει. Αν μπορούσε να αγοράσει ένα ταλέντο που δεν έχει. Ποιο θα ήταν αυτό. καλά εννοείται φωνή. Φωνή θα ήθελες. Ε, ναι, εντάξει, όλα τα άλλα θεωρώ τα έχουμε. Έλα ρε. Σας, σας, ακούει, σας ακούει εδώ εντάξει γελάτε τόσο δυνατά. Συγγνώμη, γιατί τα άλλα δεν τα έχω. Εντάξει, δεν σε γνωρίζω τόσο καλά για να σου πω τι Η αλήθεια όμω είναι, ότι μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Αυτό, να, αυτό να, Αλήθεια, θεωρώ ότι είχα φωνή Εντάξει, θα με βοήθησε. Κοίταξε. Το, το τραγούδι και όλο που δεν το αναφέρα πριν, έβγαλε στο κόκο μπόνκο, ε, το κοκο Bongo, το οποίο ήταν ένα φαν τραγουδί, έτσι. Ένα φαν, ένα λοιπόν, ναι. ναι. Λοιπόν, αλλά προφανώ σημαίνει ότι στο πίσω μέρο του μυαλού σου θα ακούσει το ασχοληθεί με ε, τη μουσική. Εννοείται. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάει στο μπάνιο, φυσικά. Εντάξει, η μητέρα μου μια φορά, πάλι, θυμάμαι ένα μεσημέρι που τραγούδαγα, ήρθε με την παντόφλα και μου ρίξε μία Γιατί? για να σκάσω. Όχι, πραγματικά, δηλαδή λέω ρε μάνα, προσπαθώ δηλαδή να φτιάξω λίγο τι φωνικέ μου χορδέ και έρχεσαι και με βαρά και μου κάνει μπούλινγκ. Θυμάσαι τι τραγουδούσε. Όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι το είχα πει πολύ χάλια. Μάνα. Ναι, αλλά να σου πω τώρα, αν όντω ενδιαφέρει, θα πρέπει να κάνει μαθήματα. Γιατί αν κάνει μαθήματα θα γίνει καλό. Ναι, μωρά. Ε... Δεν έχει όμω ασχοληθεί. Εγώ. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Αν μου το βάλει. Γίνει... Ε, ναι. Μου είχε γίνει μια πρόταση για ένα έτσι reality show που την έχει να κάνει με τη φωνή. Αλλά δεν. Όχι, εντάξει, για μένα αν πραγματικά σε ενδιαφέρει και α πούμε πηγή θα ξανάβγαζε τραγούδι. Εννοείται. Το... Θα ξανάβγαζε. Έχει γίνει πρόταση. Θέλει να βγάλει ή όχι. Ε, ναι, okay. το σκέφτομαι. Ε, ε, τότε... Εντάξει, ήταν και κάτι που μου είχε συμβεί ε, όλο το καλοκαίρι μετά το κοκομπόγκο, παιδιά. Με παίρναν τηλέφωνο να εμφανιστώ σε γάμου να τραγουδήσω. Και του λέω, παιδιά, δεν είμαι τραγουδιστή. Το έβγαλα λίγο για χαβαλέ. Και Καλά, πέραμε... νομίζω ότι όλοι θα θέλαν το καλοκαίρι που μα πέρασε να έχουν τον Ασμακόπουλο στο γάμο του. Ναι, Οπότε μόνο και, και μόνο αυτό. ξέρει να είσαι εκεί, <laughs> <laughs> και να <laughs> είχε <λίγες, laughs> να ζήσει και κοκομόγκο. Τι <laughs> θα έλαγα, μόνο <laughs> αυτό. Αυτό μόνο. Επίσης, Εντάξει, και μόνο πρόβλημα. που θα σου εκεί θα του αρκούσε. Εντάξει, ναι, σε αυτό. Λοιπόν, οκ, okay, δεκτό. <laughs> Θέλω να μου πεις, τελευταία μα ερώτηση είναι αυτή. Θέλω να μου πεις την μεγαλύτερη κατηνιά που έχει κάνει σε μία σχέση. Να κοιτάξει κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσει. Να να, ένα χιλιάδιό. Ναι, θα μπορούσα να πω να όχι παρακολουθήσω, αλλά να κοιτάξω τηλέφωνο. Ξέρεις τι είχα κάνει. Τι. Ήξερα το Apple ID με, με τους κωδικούς. Πώς το ξέρεις όμως αυτό. Ε, στο setup απάνω ρε παιδί μου. Το έχει αποθηκεύσει ο υπολογιστή τώρα έτσι. εσύ. Μπήκα μέσα, έκανα login και αυτό κάνει... Είναι σαν με GPS που λειτουργεί και έβλεπα να πας στη στιγμή... Κατέβασες όλο το cloud, όλα τα δεδομένα. Όλα τα δεδομένα, τα όλα τα cloud κλάτα... και έβλεπα τα πάντα. Τα πάντα. Okay. Τα πάντα όλα. Είχε βάλει κάτι σαν το Find My Phone, οπότε στην ουσία... Bro, find My iPhone. Σαν, ήταν, ναι. σαν να ήταν καθρέφτης... Ε... Ναι, του κινητού, οπότε, οπότε τα βλέπα όλα. Και? Εντάξει, όχι, όχι όλα κομπλέ, όλα καλά. Συνήθω λένε ότι όταν ψάχνεις βρίσκει. Όχι, όχι, όχι. όχι. Μια χαρά όλα. <laughs> Εγώ δεν ξέρω πόσο χάρηκα που σε γνώρισα. Εγώ, Αλήθεια το λέω. Yeah. Είμαι πολύ χαρούμενο που ξεκίνησα τι εκπομπέ και yeah. καταφέραμε και βρεθήκαμε. Είμαι και γουρλή, να ξέρει. Αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ. Θα σου πάει εκπομπή. Αλήθεια, λε. Θα κοιτάζω Δε... τα νούμερα να δει. Αλήθεια. Ναι, ρε. Δεν ξέρει πόσο χαρά μου δίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Καταρχά θα βρεθούμε ε, οπωσδήποτε στο, στο μαγαζί. Σένα από τα μαγαζιά που μου είπε. Ναι, θα έρθω να σε βρω 100%. Θα σου ευχηθώ ότι καλύτερο και στην. Ε, Κανονική σου δουλειά, αυτή που ναι. είχε μέχρι τώρα, και στην τηλεόραση αλλά και στο κομμάτι του τραγουδιού, Αν πραγματικά το θε. Ναι. Για να το κυνηγήσει. Γενικά, καλή τύχη σε όλου και καλή σεζόν και σε εσένα. Να είμαστε πραγματικά, καλά, να... να έχουμε την υγεία μα. Αυτό να βασικά καλά. που το Είχαμε δεδομένο, πλέον λέμε να ναι, έχουμε την ναι, υγεία ναι, μα. Ναι, να έχουμε την υγεία μα και όλα καλά. Εντάξει, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και η υγεία μα. Άρα, το σημαντικότερο, εγώ θεωρώ. Είναι να έχουμε σωματική και ψυχική υγεία. Ένα πράγμα που ζήλεψα, θα σου πω αυτό για το κλείσιμο στο survivor από εκεί, δεν ήταν φυσικά τι κακουχίε, ήταν όμω ότι μέσα στο σκληρό lockdown, mm. εσεί ήσασταν εκεί προστατευμένοι σε εισαγωγικά. Ναι, δηλαδή, δε φοράγαμε μάσκες, αυτό, δε δεν φοράγαμε μάσκε. Αυτό δεν ξέρει τι είχα... ωραίο που ήταν σε εμά mm. που σα βλέπαμε, που ήσασταν εκεί και δεν... ήσασταν πολύ, πολύ μακριά. Από όλο αυτό που συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Μαζιλέβατα. <laughs> να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Τι να πω τώρα, πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητα έσκησε του Γιώργου Ασημακόπουλου.